Ζωντανεύει πάλι ο εφιάλτης των σκουπιδιών λόγω της 48 ώρες απεργίας των συμβασιούχων εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση του νομού Ηρακλείου, την οποία προκήρυξε το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και στηρίζει η ΠΟΕ ΟΤΑ. Σε 48 ώρια απεργία προχωρεί και ο Σύλλογος Καθαριότητας και Εργατοτεχνητών Δήμου Ηρακλείου. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκινούν από τις 9 το βράδυ της Κυριακής έως τις 9 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης. Πήραμε ομόφωνη απόφαση για να στηρίξουμε κι εμείς οι μόνιμοι της ΠΟΕ ΟΤΑ, οι μόνιμοι υπαλλήλοι των Δήμων του νομού Ηρακλείου, όλους τους συμβασιούχους στο κομμάτι για τις 48 ώρες που ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και τελειώνει την Τρίτη το βράδυ. Να ζητήσουμε αυτή τη στιγμή ένα συγγνώμη στο ηρακλειώτικο λαό, αλλά και ο λαός που έχω μηνύματα είναι δίπλα αυτή τη στιγμή στους εργαζόμενους. Δεν πάει άλλο αυτή η ομερία που έχουν οι συμβασιούχοι στους Δήμους και στην Περιφέρεια, παρόλο ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών. Να πούμε εδώ ότι έτσι, αν τυχόν η απόφαση είναι διαφορετική και οι συμβασιούχοι απολυθούν, θα καταρρεύσουν οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας. Εξαιτίας της 48 ώρες απεργίας, ο Δήμος Ηρακλείου παρακαλεί τους δημότες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εφόσον είναι εφικτό, να μην αποθέτουν τα απορρίμματά τους στους κάδους και σε δημόσιους χώρους. Πρώτον, είναι κοινωνικό και δεύτερον, εάν οι εργαζόμενοι αυτοί απολυθούν, να σας πω καθαρά, αν οι εργαζόμενοι αυτοί απολυθούν, θα υπάρξει θέμα στην υπηρεσία καθαριότητας. Γιατί εμάς είναι 170 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή και παραπάνω είναι. Και εκεί που θα ταλαιπωρηθεί ο Ηρακλειώτης δύο μέρες, εάν απολυθούν, θα ταλαιπωρείται συνέχεια μετά. Έχουμε καλέσει όλους τους βασιούχους των Δήμων και της Περιφέρειας σε συλλαλητήριο αύριο το πρωί στις 10 η ώρα εδώ στο εργατικό κέντρο. Θα καταλήξουμε σε πορεία στην περιφέρεια. Εκατοντάδες συμβασιούχοι σε όλο το νομό Ηρακλείου βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού και διεκδικούν μόνιμη σταθερή εργασία ώστε να μπει ένα τέλος στο καθεστώς ομοιρίας τους από το 2015, καθώς όπως υποστηρίζουν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σε κλειό σκουπιδιών αναμένεται να βρεθεί το Ηράκλειο και άλλες περιοχές, ενώ στο ενδεχόμενο κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, οι εικόνες θα είναι ακόμα πιο εφιαλτικές πέριξ των κάδων. Ζητάμε στην κυβέρνηση, ζητάμε στον κύριο Βορύδη να κουβεντιαστεί το σχέδιο νόμου που έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Θα υπάρχει κλιμάκωση αν δεν δοθεί λύση. Και αν δεν δοθεί πολιτική λύση, γιατί η λύση είναι πολιτική. Ενώ στην περίπτωση που υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με την έκδοση των αποφάσεων μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, τότε οι καταστάσεις θα είναι εκρηκτικές στον τομέα της καθαριότητας, τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές, με φόντο τις χωματερές σκουπιδιών.